Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα αποκτά η Θεσσαλονίκη με τους πολίτες να χαίρονται το στολισμό του Δήμου. Επίκεντρο του φετινού εορτασμού είναι η πλατεία δικαστηρίων, η οποία αναβαθμίστηκε με την παρουσία της Χριστουγεννιάτικης αγοράς που φιλοδοξεί να φέρει ευρωπαϊκό αέρα στην πόλη. Πολύ ωραία, πανέμορφα. Διαφορά σε σχέση με πέρυσι? Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Φέτος ενδιαφέρει πολύ. Πολύ ωραία. Θυμίζουν Χριστούγεννα. Ανανεωμένο φέτος? Βέβαια. Τι σας αρέσει πιο πολύ? Τα πάντα, είναι ωραία. Πανέμορφο, έπρεπε να δείξει. Εκείνο που δεν ξέρω αν οι δρόμοι εδώ έγιναν τι, αν είναι στολισμένοι από φώτα γιόκου. Τέλειος. Πολύ ωραία και του χρόνου. Θεωρώ συγκριτικά με τις άλλες χρονιές είναι πολύ καλύτερος. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεται? Το ότι διαμορφώθηκε ο πάνω χώρος της πλατείας Αριστοτέλους. Έχει εκλείψει αυτό που υπήρχε τέλος πάντων η παρανομία και όχι μόνο και είναι κάτι καλέσιτο, κάτι το οποίο το χαίρεται πολύ. Ευρωπαϊκό αέρα έχουμε? Πνοή. Φέτος βλέπω, επειδή ο κόσμος είναι πιο χαρούμενο, κάτι γίνεται, προχωρά πιο καλά, τα πάντα. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Την αποσυγχαρητήρια. Ξεχωρίζετε κάτι, σας άρεσε κάτι? Κάτι πολύ διαφορετικό από άλλα χρόνια. Δηλαδή τι βλέπετε διαφορετικό? Το στολισμό. Μάλλον υπάρχει και ένα χωριό. Ναι. Το έχω δει, πανέμορφο. Αν και πολλά είναι τα παράπονα για το ότι έχει δοθεί έμφαση στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα άλλα μέρη του κέντρου να μην έχουν στολιστεί, ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι ο φετινός στολισμός είναι αναβαθμισμένος. Πολύ ωραία είναι φέτος. Βέβαια δεν τα είδα όλα. Από εδώ πάνω είδα στην πλατεία δικαστηρίων, είναι Αριστοτέλους κάτω, δεν είναι, λίγο από την τηλεόραση. Πόσο φαίνεται που πάνω η πλατεία δικαστηρίων αποκτά λίγο ζωή? Ναι, εννοείται ότι μέχρι τώρα ήταν χάλια, τώρα τουλάχιστον υπάρχει κίνηση, είναι καλό για τα παιδιά και εγώ θέλω να φέρω την εγγόνια με το χωριό να το δούνε, να χαρούν λίγο, γιατί και το βράδυ είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει κάτι που ξεχωρίζετε, σας αρέσει? Δεν το έχω δει ακόμα όλο, δεν είμαι από εδώ. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Το κάνανε πάνω την Εγνατία, να έχει πάνω ζωή η πόλη, όχι κάτω στην παραλία μονάχα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, καλή σκέψη, μπράβο το Δήμαρχο. Είναι πολύ όμορφη η πόλη φέτος. Βασικά πρώτη φορά τη βλέπω στολισμένη, γιατί δεν έχω πολλούς μήνες εδώ, αλλά μου αρέσει. Είναι πολύ όμορφο. Γλυκούλης. Εντάξει. Θα μπορούσε να ήταν και πιο πιο στολισμένη η Θεσσαλονίκη φέτος, αλλά εντάξει. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν καθημερινές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, με δράσεις για παιδιά, συναυλίες και παραστάσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναμένεται να υποδεχθεί το 2020 με την Ελένη Φουρέιρα και έναν καταιγισμό πυροτεχνημάτων στην πλατεία Αριστοτέλους.